κοντά μας. Την βλέπουμε, συνδεθήκαμε. Καλή σας ημέρα. Η κυρία Ευαγγελία. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν να πω ότι οι δηλώσεις του κυρίου Μητσοτάκη περί ετοιμότητας αποδείχτηκαν και λάθος και επικοινωνιακές. Επιγραμματικά αναφέρω. Ο νόμος για την πολιτική προστασία παραμένει σε αναστολή εδώ και 3 χρόνια. Το αρμόδιο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας παραμένει χωρίς οργανόγραμμα. Και ενώ επέρεται η κυβέρνηση, θα πούμε ότι είναι ένα υπουργείο που έχει κόψει το θέμα του κλίματος στη μέση, έτσι όταν μιλάμε για κλιματική κρίση, η χωροταξία και οι περιβαλλοντικές πολιτικές του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τα υπόλοιπα στο Υπουργείο, το νέο επικοινωνιακά οργανωμένο Υπουργείο. Η μεταφορά των δασικών υπηρεσιών που αναφέρθηκε ο κ. Γαϊτάνης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας έγινε χωρίς σχέδιο και χωρίς στελέχωση. Είναι εντελώς υποστελεχωμένες οι δασικές υπηρεσίες. Το ΔΕ πρόγραμμα δασοπροστασίας με 5.000 εργαζόμενους που τότε κάναν καθαρισμό σε δασικές οδούς, στα δάση, αντιπυρικές ζώνες, σταμάτησε από τις πρώτες μέρες διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχουν βεβαίως συγχρόνως 3.500 και από ό,τι ακούμε, κενά σε οργανικές θέσεις στην πυροσβεστική. Και οι 2.500 εποχικοί πυροσβέστες απολύονται κάθε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και έχει το κύριο Κικίλιας και εξαγγέλει 500 προσλήψεις κατόπιν εορτής. Γενικώς μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει επιτελικός και επιστημονικός σχεδιασμός και στελέχωση της πολιτικής προστασίας για τις μεγάλες προκλήσεις και κινδύνους των φυσικών καταστροφών. Κοιτάξτε, η κλιματική κρίση είναι εδώ. Και απαιτεί και μια άλλη διαχείριση, είναι φανερό, και επιστημονικό σχεδιασμό. Σε αυτό είναι κάτι που πρέπει να καθίσουμε και να συνεννοηθούμε. Γι' αυτό και ζητήσαμε και προημερησίας συζήτηση στη Βουλή σε επίπεδο Ακριβώς, θα γίνει αυτή η συζήτηση. Κυρία Λιάρη, μισό λεπτό, κυρία Πέρκα, θα επιστρέψουμε σε εσά. Η παραβολή θέσεων και κατηγοριών. Ο Πρωθυπουργός πάντα προσέρχεται με πνεύμα θετικό να πει τις δικές του απόψεις, δικές μας απόψεις, το τι έχουμε πράξει. Και βέβαια έχει πάντα τα αυτιά του ανοιχτά και δράσεις. Τουλάχιστον 15 δράσεις από αυτές που πρότεινε το πόρισμα αυτό έχουν υλοποιηθεί, δείχνοντας ότι η πολιτεία έχει και ένα βάθος σε αυτά που κάνει. Και μια συνέχεια του κράτους, κύριε Ανδρίτσο, υπάρχει και συνέχεια. Έτσι. Και πρέπει να δουλέψουμε ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Κυρία Πέρκα. Σε αυτό που θα συμφωνήσω είναι στο τελευταίο με τον κύριο Γαϊτάνη. Είναι πολύ σοβαρό τουλάχιστον το θέμα. Τουλάχιστον συμφωνείτε σε κάτι. Το κρατάμε αυτό. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα της κλιματικής κρίσης. Θα κάνω όμως και επαναφέρω την κριτική και μάλιστα και με ένα στοιχείο αυτοκριτικής. Περάσαμε τις πρόσφατες εκλογές χωρίς να έχει μπει ψηλά στην ατζέντα το θέμα της κλιματικής κρίσης. Συγχρόνως όμως έχουμε και μια κυβέρνηση που έχει την προηγούμενη τετραετία είχε ένα σωρό αντιπεριβαλλοντικούς νόμους. Δεν θα μπω όμως αυτό. Σημασία έχει σήμερα να καθίσουμε να συζητήσουμε για τον θρακικό αποτύπωμα, για τα μέτρα δεκτικότητας όλων των νομοθετημάτων, οποιοδήποτε έρχεται στη Βουλή. Γιατί πραγματικά η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση για ένα βιώσιμο μέλλον είναι κλιματική ουδετερότητα και η προσαρμογή της κοινωνίας στα θέματα της κλιματικής κρίσης. Για να την αντιμετωπίσουμε, αλλά και να μετριάσουμε τις συντέπειες. Εμείς προτείνουμε τώρα αυτά που ήδη είχαμε νομοθετήσει, δηλαδή ενεργοποίηση της δημόσιας πολιτικής πρόληψης των δασικών πυρκαγιών, που παραδώσαμε έτοιμη το 2019. Ζητάμε την ενίσχυση της δασικής υπηρεσίας και της πυροσβεστικής. Ζητάμε οπωσδήποτε το καλύτερο συντονισμό των εμπλεκόμενων και την εφαρμογή. Αναφέρθηκε ο κ. Γαϊτάνης στο πόρισμα Κολντάμερ. Όχι, δεν είναι έτσι. Πού είναι αυτές οι μονάδες κύτταρα στους Δήμους που θα μπορούσαν με βάση και την κεντρική κυβέρνηση να συντονίσουν καλύτερα. Το θέμα γίνεται κάθε χρόνο σοβαρότερο. Μιλάμε για τη φυσική καταστροφή, αλλά πάνω από του πορίσματος έχει υλοποιηθεί. Πάνω από όλα μιλάμε για ανθρώπινες ζωές και λυπάμαι που το λέω όλο αυτό το αφήγημα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας ότι μέχρι τώρα δεν έχουμε θρηνήσει θύματα κτλ. Έχει και αυτό καταπέσει. Είναι πολύ σοβαρά αυτά που γίνονται και αν μου επιτρέπετε και ένα τελευταίο. Μέσα σε αυτά τα αποκαίδια, αυτή τη φυσική, τη τρομερή καταστροφή, βλέπουμε να σηκώνει κεφάλι πάλι ομοφοβικά, ρατσιστικά φαινόμενα. Αναφέρεστε. Αυτό νομίζω είναι σοβαρό, το ξέρετε. Στον Εύρο, η κοινωνική, αλλά, ναι, καλά και το η κοινωνική συνοχή. Ναι. Η ενότητα της κοινωνίας. Μιλάμε τώρα τρεις από άλλα κόμματα και λέμε ότι πρέπει να συνοηθούμε για αυτά τα θέματα. Πρέπει όμως να συνοηθούμε και για την αποτροπή του εκφασισμού της κοινωνίας. Για τη διάσπιση της κοινωνικής συνοχής και εδώ. Ναι. Δεν νομίζω όμως να υπάρχει κάποιος που το επιδοκιμάζει κάτι τέτοιο. Για δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών, για δηλώσεις του κυρίου Κρυσπολάκη, για όλη αυτή
το θράσος ανθρώπων κεφαλοκυνηγών να βγαίνουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να προτρέπουν σε ρατσιστικές και βίαιες πράξεις. Θέλω μια πολύ στεναρή, πολύ σοβαρή και πολύ επίσημη απάντηση από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Η στεναρή και δεν επίσημη είναι απάντηση είναι ότι έχει παρέμβει δικαιοσύνη, κυρία Πέρκα, και πρέπει, ξέρετε, κανείς όλα αυτά τα ζητήματα, κυρίως των πυρκαγιών και όλων των συνεπειών, να μην τα χρησιμοποιεί κανείς για να κάνει μικροπολιτική και να προσπαθήσει να βρει και αντιπολιτευτικό αφήγημα. Η τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά και όλοι κρινόμαστε από τη σοβαρότητά μας. Ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν ζητώ σοβαρή τοποθέτηση για αυτά τα φαινόμενα από την κυβέρνηση της χώρας, από τον Πρωθυπουργό της χώρας. Να πει μια κουβέντα και η κυρία Πέρκα για να το κλείσουμε μαζί σας, αλλά παρακαλώ πολύ και τους τρεις, λίγο, επειδή δεν έχουμε χρόνο. Κυρία Λιακούλη, σας ευχαριστώ. Μια κουβέντα από εσάς. Εγώ θέλω να συμπληρώσω ότι, και δεν αναφερθήκαμε, στην μηδενική σχεδόν απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας σε ό,τι αφορά την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών. Αυτό πώς μπορεί να εξηγηθεί πολιτικά? Δεν περιμένουμε ότι θα γίνουν πυρκαγιές. Δεν ξέρουμε, από τη μια παραδεχόμαστε ότι υπάρχει κλιματική κρίση, από την άλλη έχουμε τα περσινά και προπερσινά φαινόμενα. Κυρία Πέρκα, περισσότερα στη Βουλή, γιατί δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο στη Βουλή. Θα είναι επί της ουσίας. Μην αρχίσουμε πάλι κοκορομαχίες για ένα τόσο σημαντικό θέμα. Ελάτε, κύριε Γαϊτά. Αν πολιτικές πρόληψεις υπάρχουν. Χωρίς οργανόγραμμα, κύριε Γαϊτά. Με μια καλύτερη οργάνωση σε όλα τα επίπεδα. Το λέω και πάλι. Αυτό δεν σημαίνει ότι κανείς είναι ευχαριστημένος. Πρέπει να αναδιορίσει η κυβέρνηση πάντα. Κύριε Γαϊτάνη, κυρία Πέρκα, κυρία Λιακούλη, σας ευχαριστούμε πολύ.